Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Βρισκόμαστε στην 12η εβδομάδα. Έχουμε ολοκληρώσει 11 εβδομάδες μαθημάτων. Και καλή χρονιά κιόλας, δεδομένου ότι είναι και το πρώτο μάθημα μετά τις γιορτές. Και ας πάμε στο E-Class να δούμε τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της εβδομάδας. Έχω ανοιχτό και το chat, υπενθυμίζω, για όσους θέλουν να ρωτήσουν κάτι μέσω αυτού του καναλιού επικοινωνίας. Λοιπόν, έχω κάνει ήδη share το παράθυρο στο E-Class, γενικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό συμβόλαιο αρχιτεκτονική υπολογιστών, όπου παρατηρούμε ότι στην 12η εβδομάδα που βρισκόμαστε, έχουμε μία τελική εργαστηριακή εξέταση. Δηλαδή, όλοι θα πρέπει αύριο να συνδεθείτε. Είναι υποχρεωτική λοιπόν η εξέταση, γιατί κάθε εξέταση είναι υποχρεωτική στο μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών. Θα ληφθούν παρουσίες. Πρέπει όλοι να συνδεθείτε. Θα έχετε τουλάχιστον μία ώρα. 2 ώρες είναι στο πρόγραμμα, 1 ώρα μέχρι να γίνει ταυτοποίηση, μέχρι να γίνουν κάποια διαδικαστικά, θα χρησιμοποιηθεί όλο αυτό το 2ωρο και θα πρέπει να επιλύσετε ένα κώδικα. Σίγουρα στο κώδικα αυτό θα έχει πέρασμα παραμέτρων σε διαδικασίες, θα πρέπει να ξέρετε τι είναι διαφανείς συναρτήσεις, πώς δημιουργείται διαφανείς συναρτήσεις και πώς περνάτε παραμέτρους στις διαδικασίες. Δηλαδή, θα πρέπει να γνωρίζετε πέρασμα παραμέτρων μέσω σωρού, μέσω καταχωρητών, μέσω τμήματος δεδομένων και, από την άλλη, μέσω τιμής ή μέσω αναφοράς. Τα έχουμε συζητήσει ήδη σε 3 μαθήματα, 2 φορές στη θεωρία και 1 φορά στο εργαστήριο. Μπορείτε να δείτε και τα βίντεο στο YouTube, αν έχετε κάποια απορία. Και επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε και χρήση γραφικών, δηλαδή σχεδιασμό ενός ορθογωνίου, κάποιας γραμμής, κάποιου τριγώνου ίσως, θέματα που έχουμε θίξει στο εργαστήριο 12 και στο 11ο και στο 12ο εργαστήριο. Έχουμε λοιπόν τελική εργαστηριακή εξέταση και την 13η εβδομάδα έχουμε την τελική εργαστηριακή εξέταση IXAMS ή κώδικα πάλι για αυτούς όμως που, σύμφωνα με τις οδηγίες, που δεν έχουν υλοποιήσει 2 ή παραπάνω MPS. Υπενθυμίζω ότι αυτοί οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά την εξέταση κώδικα, γιατί σε περίπτωση που επιλέξουν άλλη εξέταση, δηλαδή εξέταση με ερωτήσεις, τότε θεωρείται ότι έχουν παρεκκλίνει από τις οδηγίες του μαθήματος και κινδυνεύουν ακόμα και με μείωση, με αρνητική βαθμολογία. Λοιπόν, είδαμε το E-Class και ήθελα να σας δείξω κάποιες σελίδες στο ίντερνετ που ίσως σας βοηθήσουν παραπάνω στην αρχιτεκτονική, στην assembly. Για παράδειγμα, στο GitHub, στο αποθετήριο κώδικα GitHub, μπορείτε να βρείτε τα πηγαία αρχεία για μία assembly γλώσσα, να δείτε πώς έχει ορίσει κάποιος μία δικιά του assembly γλώσσα με 37 εντολές, έναν assembler προκειμένου να μεταφράσει τα αρχεία ASM σε κώδικα μηχανής, ένα μικρό εκτελέσιμο εικονικής μηχανής που μπορεί να εκτελέσει αυτό τον κώδικα μηχανής και γενικότερα σε Node.js έχει γραφτεί ο κώδικας, τα πηγαία αρχεία αυτά και οι εντολές που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς δημιουργείται κάποιος μια δικιά του γλώσσα assembly. Εντολές βέβαια είναι αναμενόμενες, για παράδειγμα LDA, Load Value From Memory,
STA, store, εντολές όπως push και pop, jump, μετακίνησης, processes, αφαίρεσης κτλ. Είναι όλες αυτές οι εντολές, οι αριθμητικές λειτουργίες που υποστηρίζει και ο κώδικας μηχανής. Κάποιος λοιπόν που θέλει να εντρυφήσει στο προγραμματισμό σε assembly μπορεί να δει και αυτά εδώ τα θέματα. Να επιθυμίσω ότι έχω και διπλωματικές εργασίες πάνω σε σχεδιασμό custom επεξεργαστών. Κάποιος λοιπόν που θα θελήσει να σχεδιάσει μια δικιά του αρχιτεκτονική που δεν είναι δύσκολη, τουλάχιστον για μια πρώιμη αρχιτεκτονική που εκτελεί τις βασικές λειτουργίες, ας έρθει να το συζητήσουμε και ενδεχομένως και παρόμοια θέματα, δηλαδή π.χ. επέκτασης κάποιου συνόλου εντολών και το καθεξής. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα όλα αυτά τα θέματα που συνδέονται με την αρχιτεκτονική υπολογιστών. Η επόμενη σελίδα που ήθελα να σας δείξω είναι η σελίδα που έχει αυτό το παράξενο όνομα 0.3, αρκετά μηδενικά, 4.com, το οποίο συνδέεται με την αναπαράσταση των αριθμών κινητής υποδιαστολής στον υπολογιστή, τα floating point numbers. Γνωρίζουμε ότι οι υπολογιστές, οι επεξεργαστές έχουν τους ακέραιους αριθμούς, όπως αυτούς που εμείς χρησιμοποιούμε στο μάθημά μας, αλλά υπάρχουν και οι δεκαδικοί αριθμοί, οι οποίοι οι δεκαδικοί αριθμοί έχουν αναπαράσταση floating point, κινητής υποδιαστολής. Υπάρχουν βέβαια κάποια πρότυπα για single precision και double precision. Το θέμα είναι ότι οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής είναι άπειροι. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να τους αναπαραστήσουμε όλους και σύμφωνα με κάποιους κανονισμούς, κάποιες προδιαγραφές, έχουμε μία δειγματοληπτική αναπαράσταση. Για παράδειγμα, το 0,3 δεν υπάρχει. Γι' αυτό, αν εσείς έχετε αυτή την μαθηματική πράξη, 0,1 συν 0,2, θα δείτε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι 0,3. Γιατί το 0,3 δεν μπορεί να αναπαρασταθεί μέσα σε έναν επεξεργαστή. Μπορεί όμως να αναπαρασταθεί το 0,3000000, πολλά μηδενικά 4. Πολύ κοντά στο 0,3, αλλά δεν είναι το 0,3. Γι' αυτό και σε ένα κομμάτι κώδικα, όπου είναι που έχει πραγματικές τιμές, δεν βάζουμε ποτέ if, για παράδειγμα, γιώτα ίσον 0,3. Αυτό είναι λάθος. Δεν θα γίνει, εφόσον είναι πραγματικός αριθμός, εφόσον είναι μάλλον αριθμός κινητής υποδιαστολής, να το πούμε έτσι, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ αυτή η συνθήκη, γιατί δεν υπάρχει το 0,3. Υπάρχει το 0,3, πάμε με πολλά μηδενικά 4. Γι' αυτό, ποτέ δεν βάζουμε ισότητα σε αριθμούς κινητής υποδιαστολής, αλλά βάζουμε ανισότητα, π.χ. μεγαλύτερο ίσο, μικρότερο ίσο. Και σε αυτή εδώ τη σελίδα μας αναφέρει στις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα της πράξης, πώς εμφανίζεται και μετά πώς μπορεί να συντομευθεί με ένα δεκαδικό ψηφίο. Βλέπετε λοιπόν στην ABAP, APL, ACD, CC για παράδειγμα, όπου υλοποιείται αυτή η διαίρεση, μάλλον η πρόσθεση. Βλέπετε 0,1, 0,1 συν 0,2 και το εκτυπώνει .17F. Και βλέπετε λοιπόν αυτό το νούμερο. C-sharp. Το βλέπετε και εδώ. 0,1 συν 0,2 και έχει αυτή την αναπαράσταση. Βέβαια, αν χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο notation, το F, το M κτλ, το βλέπετε σε συντομευμένη μορφή, αλλά εντούτοις παραμένει αυτός ο αριθμός. C++. MATLAB, και εδώ στο MATLAB βλέπετε, και MySQL, αν και δεν έχετε κάνει βάση δεδομένων, θα τη δείτε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε κάποιες αριθμητικές πράξεις και βλέπετε ότι είναι εδώ 0,3 γιατί κατευθείαν μας δίνει τη συντομευμένη μορφή. Ας δούμε και Python, βλέπετε λοιπόν και την Python. Αν κατευθείαν δώσετε .1 συν .2 βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα.
Αν έχετε όμως μπροστά από το print, το εμφανίζει σε μία πιο συντομευμένη μορφή. Και είναι πάρα πολλές γλώσσες. Λοιπόν, αυτή είναι η σελίδα και θα πρέπει να γνωρίζετε ως προγραμματιστές ότι οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής έχουν μία δειγματοληπτική αντιπροσώπευση μέσα στον επεξεργαστή και δεν υπάρχουν όλοι μέσα. Γι' αυτό δεν βάζουμε ποτέ ισότητα. Οδεύοντας λοιπόν προς τα τελευταία μαθήματα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, λογικό είναι κάποιος να αναρωτηθεί ποιο είναι το επόμενο βήμα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό σε assembly. Και θα σας δείξω εγώ τι πέτυχε κάποιος πολύ καλός προγραμματιστής σε assembly. Κατάφερε στην assembly που εμείς γνωρίζουμε να δημιουργήσει αυτό το βίντεο με ήχο, όπου παίζει ένα κλιπάκι, το παίζω, πατάω play. Αυτό το έχει υλοποιήσει, αυτό ήταν στο 2004, είχε κάνει αυτό το πρόγραμμα, το 1981-88 PCI CGA, εκτελούνταν σε ένα τέτοιο σύστημα. Και κατάφερε, ύστερα από πολλά χρόνια, βλέπετε, από το 2000 μέχρι το 2014. Το 2014 κατάφερε λοιπόν και υλοποίησε ένα βιντεάκι, αυτό είναι υλοποιημένο σε assembly. Να χαμηλώσω λίγο τον ήχο. Αυτό είναι λοιπόν σε assembly με τις εντολές που γνωρίζουμε και απεικονίζει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο γραφικά. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει, ναι, δεν είναι το full high definition που έχουμε συνηθίσει, 1920-1080. Εν τούτοις όμως, είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα το να μπορεί κάποιος να αναπαραστήσει βίντεο χρησιμοποιώντας assembly σε μια αρχιτεκτονική τόσο παλιά, σε 88 αρχιτεκτονική που δεν υπήρχαν καν αυτοί οι βίντεο, το Tron, για παράδειγμα. Αυτή λοιπόν η σελίδα που φέρει τον τίτλο 88 Domination Postmortem Part 1, θα το προχωρήσω λίγο να δείτε και άλλες σκηνές, και ο ήχος γίνεται, αναπαραγάγεται από το ίδιο από τον ίδιο τον επεξεργαστή. Ωραία, το σταματάω εδώ. Λοιπόν, αυτός ο προγραμματιστής περιγράφει τις τεχνικές που χρησιμοποίησε προκειμένου να επιτύχει αυτό, να πετύχει αυτή τη δυνατότητα και πώς συμπίεσε την πληροφορία, γιατί ασφαλώς θα έπρεπε να χωρέσει σε κάποιο δίσκο και δεν μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, uncompressed, πρέπει να ήταν ένας συγκεκριμένο μέγεθος δίσκου. Έχει εδώ τις οδηγίες και το πώς το υλοποίησε. Και δίνει και ψευδοκώδικες. Κάποιος λοιπόν που θέλει να μάθει πιο extreme προγραμματισμό σε assembly, μπορεί να δει τι χρησιμοποίησε αυτός και τις τεχνικές που χρησιμοποίησε. Και το τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να σας δείξω σε assembly, αυτός ο προγραμματιστής υλοποίησε σε assembly για την αρχιτεκτονική του Game Boy και δίνει τον κώδικα διαθέσιμο εδώ στο source, αυτό στο αποθετήριο, δηλαδή στο όνομα Antonio NDU City. Δίνει assembly κώδικα, να ανοίξω τι είχε ένα αρχείο. Αυτή τώρα είναι assembly για τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, όχι για 88, αλλά ομοίως βλέπουμε εντολές end, or, load, εντολή load είναι αντίστοιχη με τη move για μας, και το καθεξής. Κάποιος δηλαδή μπορεί να το διαβάσει αυτό το κώδικα τι κάνει, και είναι αυτό το παιχνίδι, με γραφικά. Ένα ωραίο παιχνίδι για Game Boy, σαν το SimCity, για όσους το γνωρίζουν. Και όλο αυτό είναι υλοποιημένο σε assembly. Δηλαδή, η δημιουργία της πόλης που χτίζει, που επιλέγει, που τοποθετεί δρόμους, που κουνάει αυτό τον pointer για να τοποθετήσει δρόμους, αεροδρόμια, εργοστάσια και το καθεξής.
Ένα πλήρες λειτουργικό παιχνίδι λοιπόν σε assembly, και εδώ το σταματάω γι' αυτό, που μπορεί κάποιος να μελετήσει τον κώδικα στο UCT repository, στο GitHub. Ωραία. Ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο, στο τέλος του εργαστηρίου κοιτάμε τα γραφικά. Κοιτάμε λοιπόν πώς μπορούμε να έχουμε γραφική απεικόνηση. Υπάρχει το αρχείο αναρτημένο στο e-class και ασφαλώς και στη σελίδα μου στο ARC. ARC Lab Theory 11 PDF έχει τίτλο. Όπου ρυθμίζουμε την οθόνη στο mode λειτουργίας γραφικών. Υπάρχει το mode λειτουργίας κειμένου και το mode λειτουργίας γραφικών. Και παρατηρούμε ότι χρησιμοποιούμε άλλο interrupt, το interrupt 10H. Και τα διάφορα mods που υποστηρίζει ο προσωμιώτης, ασφαλώς υποστηρίζονται στους πραγματικούς υπολογιστές και άλλα mode λειτουργίας, αλλά ο συγκεκριμένος προσωμιώτης υποστηρίζει μόνο αυτά τα mode λειτουργίας. Και με αυτές τις τρεις εντολές, δηλαδή με τη μετακίνηση της τιμής 13H στον AEL και της τιμής 0 στο αλφα high, έχουμε την κλίση interrupt 10H. Και τοποθετούμε πίξελ, βελτιστοποίηση πολλαπλασιασμού, με προσθέσεις, αφαιρέσεις, ολισθήσεις κτλ. Και γενικότερα έχουμε εδώ την εκτύπωση ασύγχρονη είσοδος, και επίσης έχουμε και κάποια πιο χωρημένα θέματα, όπως ασύγχρονη είσοδος με το Interrupt 16H. Και αυτό θα σας δείξω την επόμενη φορά, στο τελευταίο μάθημα, για ένα παιχνίδι που είχα κάποτε υλοποιήσει. Και γιατί αναφέρεται ασύγχρονη είσοδος? Γιατί αυτό που εμείς κάνουμε ως τώρα είναι το πρόγραμμα να ρωτάει κάτι τον χρήστη και να περιμένει, να γίνεται block σε εκείνο το σημείο, να περιμένει τον χρήστη να δώσει την τιμή και στη συνέχεια συνεχίζει εκτέλεση. Αυτό είναι η σύγχρονη είσοδος. Η ασύγχρονη είσοδος είναι ότι ο χρήστης ανά πάσα στιγμή μπορεί να πατήσει ένα πλήκτρο και θα πρέπει ο επεξεργαστής, μόλις λάβει αυτή την ενημέρωση, είτε με διακοπή είτε με κάποιο άλλο τρόπο, αμέσως να πάει να το εξετάσει. Είναι ασύγχρονη είσοδος, γιατί μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ενώ το άλλο είναι σύγχρονο, που σημαίνει ότι το περιμένει από το χρήστη. Είναι πιο προχωρημένο αυτό το ασύγχρονο, και πού το χρησιμοποιούμε? Το χρησιμοποιούμε π.χ. στα παιχνίδια. Κάτι που υπάρχει εν κινήσει και ανά πάσα στιγμή ο χρήστης μπορεί να πατήσει ένα πλήκτρο για να γίνει μια άλλη λειτουργία. Είναι σημαντική και αυτή η γνώση, το να μπορούμε να έχουμε ασύγχρονη είσοδο σε ένα πρόγραμμα. Και θα σας δείξω στην επόμενη και τελευταία διάλεξη, την 13η διάλεξη, πώς υλοποιείται αυτή η ασύγχρονη είσοδος. Σχετικά με το ερώτημα που έλαβα, αφορά αυτούς που ήδη έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο εργαστήριο. Όπως είπα, είναι υποχρεωτική παρουσία αύριο, άρα ακόμα και να μην εξεταστούν, θα πρέπει να παραβρεθούν για να πάρουν την παρουσία, να το δηλώσουν ότι θέλουν να καταγραφεί η παρουσία τους. Καλό είναι να στείλουν και ένα αρχείο, οτιδήποτε προσπαθήσουν, έστω και με 5 εντολές, ή αν δεν μπορούν όλο το κώδικα, απλώς να στείλουν κάτι στο e-class για να καταγραφεί ότι παραβρέθηκαν στο εργαστήριο, γιατί στο εργαστήριο που είναι εξέταση, όταν είναι εξέταση, έχουμε παρουσίες. Λοιπόν, αυτό είναι το 11ο βοήθημα, ας δούμε και το 12ο, όπου αναφέρει τις λειτουργίες αρχείων και γενικότερα τα εκτελέσματα που δημιουργούμε, που είναι .exe, .executable δηλαδή, πώς μπορούμε να τα εκτελέσουμε. Σας είχα πει κάποια στιγμή για τον DOSBox και γενικότερα, όπως βλέπετε, μπορούμε με τις εντολές CD, εντολές που έχουμε μάθει ήδη από το πρώτο εργαστήριο, να τα εκτελέσουμε. Εδώ θέματα σχετικά με τα interrupts και emulator και πώς μπορούμε να τα
ανοίγουμε, πώς μπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο στον emulator. Για παράδειγμα, ορίζουμε σε αυτό το string προσοχή, βάζουμε το 0, γιατί θέλουμε, όπως και στη C γνωρίζετε, τα string είναι null terminated, δηλαδή τελειώνουν στο χαρακτήρα 0, αλλά όχι στο χαρακτήρα 0, στο 0 ως τιμή. Δηλαδή όχι στον ASCII χαρακτήρα 0, στο value 0. Και τοποθετούμε λοιπόν τους καταλόγους και μπορούμε και δημιουργούμε αρχεία. Άρα μέσω του emulator μπορούμε και δημιουργούμε και επεξεργαζόμαστε αρχεία, καταλόγους, διαβάζουμε αρχεία, αποθηκεύουμε δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε αρχεία. Καταλαβαίνετε ότι με τα αρχεία είναι ο τρόπος διατήρησης στοιχείων. Δηλαδή κάποιες πληροφορίες, κάτι που έχουμε καταχωρήσει, αποθηκεύεται σε αρχεία. Γιατί στη μνήμη ό,τι εκτελείται, μόλις κλείσουμε το ρεύμα, σταματάει η εκτέλεση. Και εδώ τελειώνει το εργαστηριακό υπόβαθρο του εργαστηρίου. Τώρα, αύριο με ρωτάει ο Νίκος, δεν έχουμε SEB, είναι κλασική εξέταση εργαστηρίου, δηλαδή μπαίνετε στο Zoom, στο δωμάτιο αυτό. Τώρα, σχετικά με το βαθμό που ρωτάει κάποιος, υπενθυμίζω ότι το iGrades έχει μία σήμανση πράσινη σε κάποια πεδία. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει περάσει το εργαστήριο, έχει πράσινη σήμανση στο κουτάκι συνολικό βαθμό εργαστηρίου. Αν έχει περάσει το εργαστήριο, λοιπόν. Αν έχει περάσει και τη θεωρία, τότε θα έχει και ένα πράσινο κουτάκι στο συνολικό βαθμό θεωρίας. Θα έχει δύο πράσινα κουτάκια. Τα υπόλοιπα μπορεί να είναι κόκκινα όμως, γιατί μπορεί να μην έχει περάσει το μάθημα. Θα πρέπει, γιατί υπάρχουν, είπαμε, κάποια κριτήρια για να περάσει το μάθημα. Αν όλη η γραμμή είναι πράσινη, που σημαίνει ότι έχει περάσει και τη θεωρία, και το εργαστήριο, και το μάθημα, τότε έχει περάσει το μάθημα, αρκεί να μην έχει κοπεί από παρουσίες ή από απουσίες, να το πούμε καλύτερα. Δηλαδή κάποιος που έχει πράσινα σε όλα, θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες παρουσίες. Π.χ. αύριο είναι εργαστήριο στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η παρουσία. Πρέπει να παραβρεθεί αύριο για να μην πάρει απουσία. Και κατά τα άλλα, αν δεν έχει πρόβλημα με τις απουσίες, δηλαδή έρθει παραβρεθεί σε όλες τις εξετάσεις και έχει πράσινη γραμμή full, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα κόκκινο κουτάκι, τότε έχει περάσει και το μάθημα και δεν είναι απαραίτητο να έρθει και στις εξετάσεις θεωρίας. Αν όμως θέλεις να έρθει, που εγώ θα το πρότεινα να έρθει, δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν είναι να έρθει με φυσική παρουσία, να έρθει με τηλεπαρουσία. Θα του δώσει έξτρα μονάδες. Για τη βαθμολογία σας είπα, πάντα στέλνετε στους συνεργάτες μου, με CC σε μένα. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει γιατί έλαβε μια συγκεκριμένη βαθμολογία σε εξέταση, πάντα στέλνει email και μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες γίνεται απάντηση. Δηλαδή μην στείλει κάποιος τώρα email και σε μία ώρα ξαναστείλει email και πήγε την έλαβε απάντηση. Μην είμαστε υπερβολικοί. 5 εργάσιμες μέρες ορίζει τον NETIC των email. Δηλαδή το NETIC αυτό που έχει καθιερωθεί στην ιντερνετική κοινότητα. Ότι ένα email πρέπει συνήθως να απαντάτε μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες. Λοιπόν, άρα είδαμε και το θεωρητικό υπόβαθρο. Για τα τελευταία εργαστήρια που τα είχαμε δει μαζί, βέβαια, την τελευταία τα είχαμε δει στο εργαστήριο και ενδεχομένως βέβαια θα έχουμε ακόμα ένα εργαστηριακό φροντιστήριο να τα δούμε. Για να δούμε τι διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο φυλάδιο. Υπάρχει λοιπόν δημιουργία, βλέπετε εδώ, συνάρτηση ταξινόμησης bubble sort, συνάρτηση μέγιστης τιμής, απολύτου και πέρασμα παραμέτρων σε συναρτήσεις. Όπως σας είπα, στην εξέταση θα κληθείτε να υλοποιήσετε συγκεκριμένη επικοινωνία με τη συνάρτηση, με κάποια συνάρτηση και θα πρέπει να γνωρίζετε πέρασμα παραμέτρων πώς γίνεται. Εδώ έχει σκοπό αυτό το φυλάδιο να σας βοηθήσει να καταλάβετε τους διαφορετικούς τρόπους περάσματος παραμέτρων μέσω σωρού, μέσω καταχωρητών, μέσω τμήματος δεδομένων, είτε μέσω τιμής by value, είτε μέσω αναφοράς by reference. Θα πρέπει να δουλέψετε πάνω σε αυτό το εργαστήριο. Και στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες προχωρημένες τεχνικές. Βέβαια, επειδή δεν βαθμολογεί το εργαστήριο, το 150% του 0 είναι 0. Άρα
και να το κάνετε αυτό. Αυτό βασικά θα σας βοηθήσει πιο πολύ να κατανοήσετε θέματα σχετικά με την ασφάλεια. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι κώδικα, σας ζητείτε να κάνετε ένα buffer overflow. Κάποιος δηλαδή που θα ήθελε κάποια στιγμή να ασχοληθεί με ασφάλεια και να εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας και προβληματικές εφαρμογές, είναι μια καλή αρχή να τοποθετήσει αυτό το κομμάτι κώδικα και βλέπετε εδώ πέρα να κάνετε κάποιο buffer overflow, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τμήματα του συστήματος. Σας δίνει και κάποια tips που μπορείτε. Είναι δύσκολο θέμα. Γενικότερα, η ασφάλεια, ξέρετε, απαιτεί μια πολυδιάστατη και ευρία γνώση πολλών στοιχείων και αρχιτεκτονικής και assembly και πρωτοκόλων επικοινωνίας και αρκετών γλωσσών προγραμματισμού, Python, C, Flio, Basel και το κοντάξει, που τα κοιτάμε στα λειτουργικά συστήματα. Όποιος από εσάς επιλέξει λειτουργικά συστήματα, θα μπορέσει να αποκτήσει αυτές τις σημαντικές δεξιότητες που θα το βοηθήσουν στην ασφάλεια. Λοιπόν, αυτό είναι το φυλάδιο, το 11ο φυλάδιο εργαστηρίου. Υπενθυμίζω, θα έχουμε και σήμερα lottery και quiz. Δεν χρειάζεται να με ρωτήσετε. Και πάμε στο 12ο φυλάδιο, όπου στο 12ο φυλάδιο βλέπουμε πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τους κώδικες για γραφικά, κάποιες τεχνικές και κάποια tips δίνονται σε αυτό το φυλάδιο, πώς να σχεδιάσουμε, βλέπετε εδώ, ορθογώνια. Γενικότερα θα πρέπει να τα έχετε δουλέψει αυτό το φυλάδιο, γιατί μπορεί αύριο να σας πούμε, για παράδειγμα, σχεδιάστε ένα τετράγωνο, σχεδιάστε ένα τρίγωνο, ένα ίσως κύκλο, κάποιο γεωμετρικό σχήμα. Θα πρέπει να γνωρίζετε. Αν δεν έχετε δουλέψει αυτό το φυλάδι, θα έχετε ήδη, θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος να ξεκινήσετε την υλοποίηση. Αν όμως έχετε δουλέψει δικούς σας κώδικες και έχετε κώδικα για σχεδιασμό ορθογωνίου, σχεδιασμό τριγώνου, σχεδιασμό τι άλλο, παρελόγραμμου, τα βασικά σχήματα λοιπόν, αν εσείς έχετε δουλέψει και έχετε δικό σας κώδικα, τότε θα είναι μια πολύ καλή αρχή, εφόσον πέσει τέτοιο θέμα, να επαναχρησιμοποιήσετε το κώδικά σας. Γιατί σας έχω πει σε εξετάσεις κώδικα, ευκταίο είναι να επαναχρησιμοποιείτε τους κώδικες, τους δικούς σας, προκειμένου να επιταχύνετε την ανάπτυξη του συγκεκριμένου πηγαίου αρχείου. Γιατί ένας καλός προγραμματιστής, εκτός του ότι έχει μια καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού, που καλείται κάθε φορά να χρησιμοποιήσει, πρέπει να έχει και κομμάτια κώδικα για να τα επαναχρησιμοποιήσει. Η επαναχρησιμοποίηση κώδικα επιταχύνει πάρα πολύ το software development. Και το β' μέρος του εργαστηρίου, και αυτό βέβαια είναι 300% του 0, άρα 0, αλλά εντούτοις δίνει γνώσεις οι οποίες σας βοηθάνε να κατανοήσετε καλύτερα πώς συνδέεται η assembly στα σημερινά προγράμματα, πώς μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα που να είναι σε C, για παράδειγμα, και να χρησιμοποιεί κάποια κομμάτια σε assembly. Δημιουργείται λοιπόν ένα πρόγραμμα σε C που τοποθετείται μέσα τμήματα assembly. Βλέπετε εδώ, κώδικα C, και μέσα έχει τμήμα assembly, και το εκτελείται. Αρκετά προχωρημένο θέμα. Δεν θα ζητήσω για την εξέταση κάτι τέτοιο. Αυτό είναι για όποιον θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα, γιατί πάντα υπάρχουν και φοιτητές οι οποίοι έχουν λίγο πιο ανήσυχο πνεύμα, και αυτό είναι πολύ καλό για αυτούς, γιατί θέλω να το ψάξουν σε βάθος. Και ο σκοπός ο δικός μου είναι, εκτός του να καλύψω την ύλη του μαθήματος, να σας δώσω και τα αντίστοιχα κεντρίσματα, ώστε να ασχοληθείτε και με κάτι παραπάνω. Και έτσι θα μάθετε. Και βέβαια, αν έχετε κάποια απορία, μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού στις χρωτοθυρίδες που βρίσκονται διαθέσιμες στο ARC, να τους συζητήσουμε από κοντά. Πρέπει πάντα να ψάχνετε και παραπάνω από ό,τι σας λέμε εμείς οι καθηγητές. Γιατί ασφαλώς δεν γίνεται να τα καλύψουμε όλα. Είναι ο χρόνος πολύ περιορισμένος. Στο τέλος, λοιπόν, εκτός ότι μόλις καλυφθεί η ύλη, μετά μόνοι σας κοιτάξτε το επόμενο βήμα. Ή, αν θέλετε, ελάτε να συζητήσουμε πιθανά επόμενα βήματα. Πώς μπορείτε να ανεβάσετε το επίπεδο των γνώσεων σας
προς πιο προχωρημένα θέματα, ειδικά αν πρόκειται στο μέλλον να ασχοληθείτε με, π.χ. με την ασφάλεια ή με τέτοια θέματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το φυλάδιο 12. Μπορούμε να το διαγράψουμε και αυτό, γιατί το μελετήσαμε. Για να δω κάποιες ασκήσεις προγραμματισμού εργαστηρίου. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που θα έχει συναρτήσει, σας ζητάει από το χρήση ένα αριθμό 3 bit. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχετε στο προσωπικό σας αποθετήριο κώδικα συναρτήσεις σχετικές με είσοδο μονοψήφιου αριθμού, διψήφιο αριθμού, τριψήφιο αριθμού, είσοδο είτε με έλεγχο είτε χωρίς έλεγχο, εισαγωγή διαδικού αριθμού, εισαγωγή δεκαεξαδικού αριθμού. Δηλαδή μπορούμε εμείς να σας πούμε εισαγωγή, όπως βλέπετε εδώ, εδώ ότι θέλουμε 3 bit. Άρα θέλουμε να εισάγουμε 3 bit, ύστερα από έλεγχο και να εκτυπώνει παράλληλες γραμμές. Μετά 2 bit, μετά ψηφίο στο δεκαεξαδικό σύστημα. Να έχετε λοιπόν κώδικες στο προσωπικό σας υποθετήριο που να υλοποιούν αυτά και θα σας επιταχύνουν πολύ την ανάπτυξη. Γιατί σίγουρα στο πρόγραμμα τι θα έχετε. Θα έχετε κάποια είσοδο, οπότε σκεφτείτε τι πιθανές εισόδους μπορούμε να έχουμε. Καταρχήν να έχουμε διαδικό, δεκαδικό, δεκαεξαδικό. Αυτά τα τρία. Άρα φροντίζετε να έχετε συναρτήσει εισόδου για αυτά εδώ πέρα. Στη συνέχεια θα γίνεται κάποια εξίσωση. Θα επιλύετε κάποια εξίσωση. Και μετά είτε θα εκτυπώνετε το αποτέλεσμα ή μπορεί να σχεδιάζετε το αποτέλεσμα. Να γίνεται κάποιο γεωμετρικό σχήμα που να κληθείτε να το υλοποιήσετε. Και επειδή έχουμε γραφικά, το πιο πιθανό ή να έχουμε κάπου με γραφικά, κάτι να σχεδιάζεται. Διψήφιο αριθμό στο δεκαδικό σύστημα, στο δεκαδικό σύστημα. Τέτοια θέματα λοιπόν είναι ενδείξεις για το τι θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης. Ωραία. Κάτι άλλο λοιπόν θα ήθελα να σας δείξω, μια άλλη ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Η εταιρεία λοιπόν Carnot, ίσως θυμάστε από τη θερμοδυναμική και τον κύκλο Carnot, και δεν είναι τυχαία επιλεγμένο αυτό το όνομα, γιατί αυτό που θα δείτε συνδέεται με τη θέρμανση. Έτσι λοιπόν, η εταιρεία αυτή, η γαλλική εταιρεία Carnot, βλέπετε εδώ, unveiled, δηλαδή αποκάλυψε, ένα υπολογιστικό σύστημα, έναν υπολογιστή λοιπόν, όπου θερμαίνει το χώρο. Ειδικά για το χειμώνα βέβαια, καταλαβαίνετε. Τώρα το καλοκαίρι, μάλλον θα είναι στην αποθήκη, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το QC1 έχει μια τεράστια ψύχτρα και λέει όπως στο παρελθόν λοιπόν, ο κόσμος δεν είχε τόσο λάπτοπ. Τώρα όλοι έχουν λάπτοπ, οπότε δεν ζεσταίνεται πολύ ο χώρος. Παλιά, στο Golden Days, στις χρυσές μέρες των επιτραπέζιων υπολογιστών και πύργων, κάποιος μπορούσε να ζεστάνει το δωμάτιό του αρκεί να έχει 2-3 υπολογιστές γραφείου. Και τώρα βέβαια όλοι έχουν λάπτοπ, low power, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απαγωγή θερμότητας και γι' αυτό κάποιος αναγκαστικά πρέπει να καίει και κάποιο σώμα. Παλιά δεν χρειαζόταν ένα σώμα, άνοιγε στους 2-3 υπολογιστές σου, ιδιαίτερα άμα ήταν και AMD, οπότε ζέστανε στο χώρο. Τέλος πάντων, αυτή η εταιρεία, η Carnot, υλοποίησε αυτό το σύστημα, το οποίο βλέπετε τι έχει. Έχει Radeon RX 580, 8GB VRAM κτλ. Βλέπετε εδώ κάποιες εικόνες. Και αυτό εδώ πέρα, ποιος είναι η λειτουργία αυτού του συστήματος? Η λειτουργία του συστήματος είναι να υλοποιεί αυτό, Ethereum. Είναι βασικά miner, mining. Να κάνει ένα mining σε αυτό εδώ πέρα. Mining σημαίνει το cryptocurrency, τα κρυπτονομίσματα δηλαδή, να δημιουργεί κρυπτονομίσματα, να το πούμε έτσι. Το οποίο είναι μια αρκετά βέβαια ακριβή διαδικασία, γιατί όλα αυτά, η ενέργεια που εκτελεί αυτό το σύστημα προέρχεται από το ρεύμα. Παίρνει ρεύμα, εκτελεί υπολογισμούς και δημιουργεί κρυπτονομίσματα. Και έχουμε και κάποιες εικόνες από αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε λοιπόν
ωραίο design, ξύλινο design, έχει και εφαρμογή για το κινητό που μπορείς να το ελέγχεις και είναι αυτό εδώ το σύστημα. Ένας υπολογιστής, λοιπόν, που δεν μοιάζει για υπολογιστής, αλλά εντούτοις εκτελεί αυτές τις πράξεις. Βλέπετε εδώ τα specs, 600 W, 450 W in mining mode και 150, δηλαδή 600 W έχει κατανάλωση. 33 κιλά με 0 dB, γιατί είπαμε όλο είναι μια ψύχτρα. Έχει Ethernet και mobile εφαρμογή. Βλέπετε εδώ, από τη μέσα πλευρά, μια GPU κολλημένη από αυτή την πλευρά, ο επεξεργαστής και άλλη GPU και το τροφοδοτικό. Όλα αυτά συνδέονται σε αυτή την τεράστια ψύχτρα. Μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, νομίζω. Και έτσι λοιπόν, με ένα σπάρο δύο τριγώνια, και το σπίτι ζεσταίνεται και τα κρυπτονομίσματα κάποιος μπορεί και τα βρίσκει. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα έλαβα κάποιο μήνυμα για πιθανό εργαστήριο πριν την εξέταση. Το θέμα είναι πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό το εργαστήριο. Να υποθέσω, αν γινόταν σήμερα εργαστήριο κατά τις 8 η ώρα θα σας βόλευε. Δηλαδή θα θέλατε, επειδή κάποιος ρώτησε αν μπορούμε να έχουμε ένα εργαστήριο μέχρι την αυριανή εξέταση, ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι να γίνει σήμερα το βράδυ. Άρα θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες σας κατά πόσο αργά το βράδυ σήμερα, δηλαδή με το πέρας των μαθημάτων, που τα μαθήματα τελειώνουν στις 8, αν θα θέλατε να κάνουμε ένα εργαστήριο για την αυριανή εξέταση, 7 με 9. Άρα, από τις 9 και μετά θα σας βόλευε, δηλαδή, όλη τη μέρα σήμερα είστε σε τηλεφροντιστήρια, τηλεμαθήματα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα θέλατε, δηλαδή, να κάνουμε κάποιο εργαστήριο στις 9. Αν εν τούτης θέλετε, να το δούμε. Αν πολλοί θέλετε, ενώ πολλά άτομα από εσάς και δεν αφορά μόνο 4-5 άτομα, δηλαδή αν ένας ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών θελήσει, εγώ είμαι θετικά προσκύμενος στο να το κάνουμε. Θα το σκεφτείτε και τέλος πάντων μετά το διάλειμμα μου απαντάτε. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη διάλεξη για να δούμε λίγο. Θα τα κλείσουμε αυτά. Να μην καταναλώνουν πόρους του λειτουργικού μου συστήματος. Α, έχουμε μία παρουσίαση σχετικά με τη δεύτερη γενιά των επεξεργαστών της Intel, όπου βλέπετε, θυμάστε που σας είχα πει ότι έχουμε το chipset και τον επεξεργαστή. Επεξεργαστής και chipset. Και τι συνδέεται στον επεξεργαστή, τι συνδέεται στο chipset. Γενικά, στον επεξεργαστή βλέπουμε συνδέονται τα γραφικά και η μνήμη. Θυμάστε κάποτε που είχαμε πει βόρεια γέφυρα. Τώρα πια η βόρεια γέφυρα έχει τοποθετηθεί μέσα στον επεξεργαστή και συνδέονται κατευθείαν με lanes, στον επεξεργαστή αυτά τα στοιχεία, και στο chipset συνδέονται όλα τα υπόλοιπα. Κάρτα δικτύου, USB, σκληρή δίσκη, διάφορα άλλα displays και το καθεξής. Και έτσι λοιπόν, αυτές είναι παρουσιάσεις από την ίδια την Intel. Όταν παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική, δίνουν και αυτά τα specifications για την αρχιτεκτονική. Τώρα βέβαια δεν βρισκόμαστε στη δεύτερη γενιά, έχουμε φτάσει πολλές γενιές παραπέρα. Βέβαια εδώ το Intel Confidential είναι ενδιαφέρον, γιατί η ίδια η Intel δίνει αυτό στο site της, εν τούτης λέει ότι είναι Confidential αυτή η πληροφορία, άρα δεν ξέρω γιατί το αναφέρει. Είναι λίγο παράξενο. Εν τούτης, αυτοί οι επεξεργαστές της δεύτερης γενιάς είναι αρκετά ικανοποιητικοί στο να τις χρησιμοποιήσει κάποιος και τη σήμερα ημέρα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να προμηθευτεί ένα refurbished PC με 100 ευρώ, πλήρες PC, δηλαδή μνήμη, επεξεργαστή, motherboard, κουτί, τα πάντα, και να μπορεί άνετα να κάνει οτιδήποτε συνδέεται, ας πούμε, με τηλεκπαίδευση. Δηλαδή να κάνει zoom, εργασίες,
κάποιο απλό προγραμματισμό, YouTube κτλ. Δηλαδή, με πολύ χαμηλό κόστος μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί υπολογιστές άλλης γενιάς. Δεν χρειάζεται να έχει τον τελευταίο επεξεργαστή της Intel. Και εγώ προσωπικά, κάποια στιγμή που χρειάστηκα κάποιο λάπτοπ, πήρα refurbished λάπτοπ με J5 δεύτερης γενιάς. ThinkPad, η επαγγελματική σειρά λοιπόν της Lenovo, και ήμουν πλήρως ευχαριστημένος. Άρα το ότι είναι κάτι 10 ετών πίσω δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει. Αν ξέρεις και έχεις συγκεκριμένο target στο πώς θα το χρησιμοποιήσεις, τότε δηλαδή πρέπει να ξέρεις βέβαια τις ανάγκες σου. Αν ξέρεις τις ανάγκες σου, μπορείς να εκτιμήσεις ποιο είναι το best value for money και να προμηθευτείς κάποιο μεταχειρισμένο. Δηλαδή δεν απορρίπτω εγώ τα μεταχειρισμένα, ειδικά άμα είναι επαγγελματική σειρά. Για παράδειγμα, σας είχα πει κάποια στιγμή, είχα πάρει και Xeon επεξεργαστή. Δηλαδή, είχα αγοράσει τον καλύτερο Xeon επεξεργαστή του 2010. Τον είχα αγοράσει 15 ευρώ, μαζί με κάποιο motherboard 775. Και έμεινα πλήρως ευχαριστημένος για αυτό που ήθελα να το κάνω. Δηλαδή, το ότι είναι κάποιο πολλά έτη πίσω δεν σημαίνει ότι δεν μας καλύπτει. Αν ξέρουμε ακριβώς τις ανάγκες που έχουμε, μπορούμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε και παλιότερη τεχνολογία. Και ειδικά άμα είναι επαγγελματικού επίπεδου. Ή όπως αυτό το ThinkPad που σας είπα, της Lenovo, αυτά ήταν λάπτοπ που ήταν μόνο για επαγγελματίες 1.000-1.500 ευρώ που κόστιζαν το 2012. Και τώρα μπορεί κάποιος να τα βρει με 100 ευρώ. Εν τούτης, επειδή είναι επαγγελματικό grade, δηλαδή είναι professional grade, είναι πολύ αξιόπιστα. Δεν αναφέρομαι σε no-name laptop, ασφαλώς, που το πήρε κάποιος και έβαλε τη στάμπα του, της εταιρείας του, ενώ IBM, Dell, και Dell που έχω πάρει κάποια στιγμή refurbished, πάλι J5, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή τα επώνυμα laptop για επαγγελματικές προδιαγραφές δεν είναι άσχημη επιλογή. Λοιπόν, αυτό ήταν, μας δίνει πληροφορίες για τους διάφορους επεξεργαστές της Intel. Το δεύτερο σημαίνει η δεύτερη γενιά, βασικά, να το ξέρετε. Όπως J3 Pavla 2, δεύτερη γενιά, θα δείτε J3 Pavla 3, J3 Pavla 4 κτλ. Ομοίως και οι άλλοι επεξεργαστές. Αυτό ήταν λοιπόν για τους επεξεργαστές της Intel. Και ας δούμε και για πιο παλιούς επεξεργαστές, για Pentium 3. Το VLSI Floor Plan, VLSI είναι το Very Large Scale Integration, δηλαδή η τεχνολογία που έχουμε πολλά τρανζίστορ στο ίδιο die, και βλέπετε την εικόνα του επεξεργαστή σε μεγέθηση και οι διάφορες μονάδες. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε το Super Scalar κομμάτι που μπορεί και εκτελεί πολλαπλές εντολές στο ρολόι. Μετά έχουμε τα επίπεδα της κρυφής μνήμης, Instruction Cache, δηλαδή κρυφή μνήμη εντολών, κρυφή μνήμη δεδομένων, TLB είναι Table Lookaside Buffer, μια ειδικού τύπου μνήμη όπου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιες εντολές και κάποια δεδομένα πριν εξαχθούν από τον επεξεργαστή, Branch Prediction, δηλαδή κύκλωμα πρόγνωσης διακλαδώσεων, το είχαμε κοιτάξει στη θεωρία, Out of order execution, εκτέλεση εκτός σειράς. Και βλέπετε λοιπόν και τον όγκο που καταλαμβάνει, δηλαδή αυτή η εκτέλεση, εδώ το κομμάτι της εκτέλεσης καταναλώνει και το περισσότερο χώρο, όπως με την κρυφή μνήμη. Λοιπόν, αυτό ήταν στο Intel Pentium 3. Ήρθε όμως η ώρα για ένα διάλειμμα. Πριν κάνω το διάλειμμα όμως, να σας δείξω και τα CPU features. Αυτές εδώ είναι οι σημαίες, βλέπετε αυτές οι σημαίες. Ας πούμε, αυτό είναι listing από τη διαδικασία boot του λειτουργικού σήματος FreeBSD, σε ένα μηχάνημα. Και αναφέρει λοιπόν τον επεξεργαστή του συγκεκριμένου μηχανήματος και τις δυνατότητες που έχει. Βλέπετε εδώ αυτή την τιμή επιστρέφει ο επεξεργαστής. Οπότε από αυτή την τιμή μετά, αναλόγως τα bit που έχουν θέση, δηλαδή όλα αυτά είναι bits σε συγκεκριμένες θέσεις. Για παράδειγμα, αυτό
Το F σημαίνει ότι στην τελευταία κοινή θέση έχουμε 4 bit, 4 άσους. Και αυτό 4 άσους, αυτό είναι το B, το 11, δηλαδή 1-0-1-1 και το καθεξής. Και βλέπουμε εδώ τι δυνατότητες έχει. Δηλαδή ότι ο επεξεργαστής έχει FPU. Δηλαδή ο επεξεργαστής έστειλε αυτή την απάντηση στην εντολή assembly ποια είναι τα features και απάντησε με έναν αριθμό. Και έχει FPU, VME, Virtual Memory μηχανή και Physical Address Accession. Βλέπετε power για κατανάλωση ενέργειας και, έχει όλες αυτές τις δυνατότητες ο επεξεργαστής. ASPIR, MEX, SSC, το SSC είναι το SIMD Multimedia Extension. Και δύο, ούτω καθεξής. Και έχει επίσης, επειδή δεν χωρούσαν σε αυτή τη σημεία, έχει και δεύτερη τιμή, έστειλε, όπου έχει και SSC 3, SSC SSE, ένα παραπάνω S εδώ πέρα, έχει αυτές τις δυνατότητες. Και γιατί χρειάζονται όλες αυτές οι δυνατότητες, να τις ξέρει το λειτουργικό σύστημα, για να ξέρει ακριβώς ποια κομμάτια του λειτουργικού σύστηματος θα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρει ότι έχει υποστήριξη για ιδεατή μνήμη, όπως θα δούμε στα λειτουργικά συστήματα. Άρα, σημαίνει ότι μπορεί να ενεργοποιήσει το αντίστοιχο υποσύστημα. Αυτό λοιπόν, το λειτουργικό σύστημα ρώτησε τον επεξεργαστή, ο επεξεργαστής απάντησε με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει και το λειτουργικό σύστημα με βάση αυτές τις γνώσεις συνεχίζει την εκτέλεση και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα αντίστοιχα υποσυστήματα. Δηλαδή μέσα στο λειτουργικό σύστημα βλέπουμε πολλά if then else. Δηλαδή if έχει αυτό, τότε υλοποίησε το έτσι, αλλιώς υλοποίησε το με άλλο τρόπο που είναι πιο αργός. Αυτά τα features είναι βελτιστοποιήσεις που εκτελούν πιο γρήγορα κάποιες λειτουργίες συνήθως. Και κάθε φορά που μπουντάρει είτε το FreeBSD είτε το Linux, αν έχετε ενεργοποιήσει verbose logging, θα δείτε όλες αυτές τις πληροφορίες. Και εγώ το έχω πάντα verbose logging για να βλέπω όλες αυτές τις πληροφορίες που δείχνει το λειτουργικό σύστημα καθώς ξεκινάει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο η ώρα είναι 2:02, ώρα για ένα μικρό διάλειμμα. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο θα θέλατε σήμερα 9 η ώρα να έχουμε κάποιο εργαστήριο, να μου στείλετε στο chat δηλαδή, ναι ή όχι ή άλλες προτάσεις. Και εγώ θα γυρίσω 2 και 4, θα το δω. Το lottery είναι ενεργοποιημένο. Δηλαδή, μπορείτε στο lottery, για να δούμε λίγο, actives, να το δείτε. Και δηλώστε όσοι θέλετε να πάρετε μέρος. Και θα επιστρέψω εγώ και τέταρτο. Ωραία. Το ναι φαντάζομαι 9, ναι για 9 η ώρα. Αύριο πάλι θα εξεταστεί. Ασφαλώς η εξέταση δεν αλλάζει. Είναι fix το πρόγραμμα γιατί είναι αυτή η εβδομάδα και η επόμενη. Άρα το πολύ πολύ μπορεί το εργαστήριο να γίνει μετά άλλη μέρα. Η εξέταση θα γίνει βέβαια η 12η και να γίνει μετά το εργαστήριο για να δείτε πώς λύνουν τα θέματα. Λοιπόν, το κλείνω εγώ σε αυτό το σημείο. Το share. Το 12, ναι, ξαναλέω ότι αύριο είναι σίγουρο ότι θα γίνει εξέταση πάντως. Αυτό είναι 100% σίγουρο. Άρα το θέμα είναι μέχρι τότε τι ώρα θα θέλατε να γίνει εργαστήριο. Αλλά το πιο λογικό είναι αν γίνει, να γίνει σήμερα στις 9, γιατί το πρωί κάποιοι έχουν μάθημα, μέχρι τις 9 σήμερα έχουν μάθημα. Γι' αυτό. Λοιπόν, κλείνω και σε 15 λεπτά, ακριβώς δηλαδή 2 και 4, όχι σε 15 λεπτά, σε 9 λεπτά, σε 11 λεπτά μάλλον, θα επιστρέψω. Στο chat βέβαια θα το δω, θα το κοιτάω, πείτε τη γνώμη σας. Και επιστροφή λοιπόν σε λίγη ώρα. Ωραία. Λοιπόν, στο chat είδα... κάποιοι είπαν ναι, φαντάζομαι αρκετοί είπαν ναι. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, 9 η ώρα σήμερα θα έχουμε το εργαστήριο, τουλάχιστον αν συνδεθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών. Δηλαδή, άμα συνδεθεί ένας φοιτητής 2, θα είμαστε και εμείς εκεί πέρα, αλλά μπορεί μόνο να απειλήσουμε κάποιες απορίες. Αν όμως συνδεθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών 9 η ώρα στο δωμάτιο αυτό του μαθήματος, τότε θα δούμε θέματα σχετικά με τις αυριανές εξετάσεις και
και ασφαλώς και το 12ο εργαστήριο. Σήμερα λοιπόν, 9 η ώρα, να ξέρετε ότι θα έχουμε, ότι θα συνδεθούμε, ότι θα είμαστε online και θα δούμε και τη δικιά σας συμμετοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι, σχετικά τι έγινε με το lottery. Θα πρέπει να το ενεργοποιήσω. Περιμένετε λίγο να δώσω την εντολή ενεργοποίησης. Τώρα συνδέομαι για να δώσω. Okay. Είμαστε έτοιμοι. Let it roll. Αρχιτεκτονική. 28 φοιτητές δήλωσαν ενδιαφέρον και επιλέχθηκε ο Στέργιος. Στέργιο, εμείς εδώ. Στέργια. Εδώ, οκ. Okay. Λοιπόν, γνωρίζει η διαδικασία. Θα ενεργοποιήσω εγώ τον μετρητή εδώ, 30 δευτερόλεπτα. Και για την αρχιτεκτονική, για το εργαστήριο, ο κωδικός είναι 718. Ξεκινάμε μια αρκετά δύσκολη ερώτηση. Ένα byte πόσα bit έχει. Αλφα. Σωστή απάντηση, άρα σημειώνω Στέργιε ότι έχεις 0,25. Ωραία, πάμε επόμενη. Στο παρακάτω τμήμα κώδικας assembly. Oh. Εντάξει. Λοιπόν, στο παρακάτω τμήμα κώδικας assembly, η printchar τι θα εκτελέσει. Για δες λίγο. Αν κληθεί στην άρτηση printchar, θα εκτελέσει τη λειτουργία της. 11 δευτερόλεπτα. Pass. Άρα είσαι άλλα 0,25, 0,50 είσαι. Παράληψη. Εδώ. Σας δίνονται οι παρακάτω δηλώσεις του συστήματος δεδομένων assembly. Ποιο στοιχείο βρίσκεται στη θέση DS. Και 30 δευτερόλεπτα. Public. Ενεργοποιείται λοιπόν το public. Έχετε όλοι μπροστά σας ένα poll αυτή τη στιγμή και καλείστε μέσα σε ένα λεπτό ή όταν έχουμε το 70% των χρηστών να βοηθήσετε τον συνάδελφό σας, το Στέργιο. Έχουν περάσει περίπου τα μισά, ο μισός χρόνος. Σαράντα τοις εκατό ως τώρα έχει φράσει την άποψή του.
Και κάπου εδώ έχει κλείσει ένα λεπτό, οπότε πατάω end polling σε results. Οπότε, Στέργε, τι αποφασίζεις? Γάμα. Σωστή απάντηση. Βοήθησε λοιπόν το κοινό, το 77% ψήφισε αυτή την επιλογή. Επόμενη. Στο παρακάτω κομμάτι κώδικα assembly, ποια τιμή έχει κατεχωρηθεί σε EL στο σημείο Β? Και έχει 30 δευτερόλεπτα. Το D. D, το 4. Πώς βγήκε το 4? Α, από πάνω εδώ. Δεν φαίνεται πολύ σωστή αυτή η απάντηση. Γιατί ξέχασες αυτό που έχω πει. Ότι κάθε φορά που καλούμε το interrupt 21H, καταστρέφεται ο AX, AL και αλφα high. Οπότε γι' αυτό είναι το C. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί με το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα. Γιατί έχουμε κλείσει το interrupt 21H, έχει χαλάσει η τιμή, έχει χαθεί η τιμή του AL. Έχει μια άλλη τιμή. Λοιπόν, Στέργε, με 0.75 αποχωρείς από το iLottery, θα μπει στο iGrades με το πέρας του μαθήματος και μπορούμε να συνεχίσουμε. Άρα, υπενθυμίζω ότι σήμερα 9 η ώρα θα ανοίξουμε εμείς το εργαστήριο, το προαιρετικό, όποιος θέλει να συνδεθεί. Αν μαζευτεί ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών, θα έχουμε κανονικά το 2ωρό μας. Διαφορετικά θα λύσουμε, θα επιλύσουμε κάποιες απορίες. Αυτό το έξτρα φροντιστήριο είναι για να σας βοηθήσει για την εξέταση αύριο. Λοιπόν, στην ενότητα 9 της αρχιτεκτονικής υπολογιστών συζητάμε για την εσωτερική και εξωτερική μνήμη. Καταρχήν, η αναγκαιότητα της μνήμης γνωρίζουμε. Όχι μόνο στους υπολογιστές, αλλά και στους ανθρώπους. Αν χαθεί η μνήμη σε έναν άνθρωπο, τότε δεν θα μπορεί καν να εκφραστεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό λοιπόν και στους υπολογιστές η μνήμη παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών, για την ανάκληση δεδομένων σε ένα μεταγενέστερο στάδιο και γενικότερα είναι αναπόσπαστο στοιχείο ενός συστήματος. Γι' αυτό μην ξεχνάμε ότι η μνήμη συνδέεται κατευθείαν στον επεξεργαστή, όπως είχαμε δει στην προηγούμενη διάλεξη. Σε αντίθεση με τα περιφερειακά που συνδέονται στο chipset, η μνήμη συνδέεται κατευθείαν στον επεξεργαστή. Πριν πω στην διάλεξη, να σας πω ότι έχει βγει ένα πρόχειρο πρόγραμμα εξεταστικής και το μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών εξετάζεται την πρώτη εβδομάδα της εξεταστικής, δηλαδή 26 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα που έχουμε το μάθημα, 1 η ώρα. Δηλαδή, σε 2 εβδομάδες από τώρα, τέτοια ώρα, θα γράφετε εξετάσεις. Ως προς τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι SEB, Safe Exam Browser. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία που θα σας στείλω, βασικά νομίζω έχετε ήδη εξεταστεί με SEB, άρα τα ίδια αρχεία θα χρησιμοποιήσουμε και τώρα. Να επιβεβαιώσετε λοιπόν ότι ο εξοπλισμός σας λειτουργεί για το SEB, ότι έχετε υποχρεωτικά μικρόφωνο, υποχρεωτικά ηχεία υπολογιστή. Ασφαλώς ότι έχετε σύνδεση με το ίντερνετ είναι εκ των UCANF, ότι όλοι έχετε ναι, τα απαιτούμενα και ότι θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί δεν γίνονται δεκτές δικαιολογίες. Ο υπολογιστής μου κάνει update και δεν μπορώ να συνδεθώ. Δεν έχω ηχείο και δεν άκουγα τις οδηγίες του εξεταστή.
ή δεν έχω μικρόφωνο και δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτά δεν θεωρούνται επιτρεπτά την ώρα της εξέτασης. Πια είμαστε σε καθεστώς τηλεξετάσεων εδώ και μήνες. Πια δεν είναι ότι ξεκινήσαμε χθες. Άρα πρέπει και έχετε την εμπειρία και έχετε φροντίσει να καλύψετε πιθανά κενά για να μπορέσετε να πάρετε μέρος στις εξετάσεις. Η διαδικασία, την γνωρίζετε τη διαδικασία της εξέτασης. Πρέπει να έχετε το πάσο σας. Υπάρχει πρώτα η διαδικασία της ταυτοποίησης και μετά ακολουθεί η διαδικασία της εξέτασης, όπου έχουμε eye exams και ασκήσεις. Δύο ασκήσεις, δύο μονάδες οι ασκήσεις και τρεις μονάδες το eye exams. Να υπενθυμίσω ότι φοιτητές που θα γράψουν πάνω από το 50% ενδέχεται να έχουν και προφορική εξέταση, δηλαδή στο τέλος όσοι έχουν βαθμό θεωρίας πάνω από 5, ενδέχεται να τους καλέσω σε προφορική εξέταση. Αυτό θα το δούμε βέβαια, πώς θα διαμορφωθεί. Και επίσης, θα πρέπει να δείτε παλιά θέματα, τόσο στο e-class που έχουν ανέβει, επιλύσεις στο YouTube που βρίσκονται και να μπορείτε μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή θα πρέπει μέσα σε 15 με 20 λεπτά να μπορέσετε να λύσετε δύο ασκήσεις, τις οποίες τις βγάζετε φωτογραφία με το κινητό σας, αν τις λύσετε σε χαρτί ή κατευθείαν τις υλοποιείτε σε ένα Word και τις στέλνετε στο e-class. Η παράδοση θα γίνει στο e-class μέσα σε συγκεκριμένη εργασία που θα έχει καταληκτική ημερομηνία και όποιος δεν το καταθέσει μέσα σε αυτή την ημερομηνία, τότε θα μηδενιστεί. Λοιπόν, μνήμη. Πολύ σημαντική μνήμη. Η μνήμη διαφοροποιείται, κατηγοριοποιείται σε εσωτερική και εξωτερική. Έτσι λοιπόν, ας δούμε οι θέματα εσωτερικής μνήμης. Εσωτερική μνήμη είναι η μνήμη RAM. Και η μνήμη αποτελείται από κελιά, ό,τι είδους μνήμη και να έχουμε. Και ένα κελί έχει τις λειτουργίες της εγγραφής, δηλαδή τοποθέτησης δεδομένων στο κελί, και της ανάγνωσης. Το κελί βέβαια έχει μια γραμμή που είναι η γραμμή επιλογής, μια γραμμή ελέγχου, που η γραμμή ελέγχου υποδεικνύει αν θα γίνει εγγραφή ή ανάγνωση, και ένα κανάλι δεδομένων που συνδέεται σε αυτό το κελί, όπου στην εγγραφή χρησιμοποιείται για δεδομένα εισόδου, ενώ στην ανάγνωση για δεδομένα εξόδου. Δηλαδή υπάρχουν τρεις ακροδέκτες, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό βέβαια το έχετε δει και στην ψηφιακή σχεδίαση, οπότε γι' αυτό το προχωράμε λίγο γρήγορα. Υπάρχουν διαφόρων ειδών μνήμες, RAM, Random Access Memory. Η κλασική μνήμη που έχουμε βέβαια έχει πολλές υποκατηγορίες η RAM, για παράδειγμα SRAM, DDR1, 2, 3, 4, πάμε για 5 και ούτω καθεξής. Υπάρχουν οι μνήμες μόνο για ανάγνωση, όπως η ROM, ή οι μνήμες που προγραμματίζονται και είναι μόνο για ανάγνωση, PROM, που μπορούν και να διαγραφούν, έχουν και το erasable μπροστά, με υπεριόδης ακτινοβολία, ή μπορούν να διαγραφούν με κατάλληλο ρεύμα, electrical erasable, και ασφαλώς, η τελευταία κατηγορία είναι η flash memory, τέλος τα φλασάκια που έχουμε. Και η μνήμη που βρίσκεται και στους SSD. Από αυτές τις κατηγορίες η RAM είναι volatile. Volatile σημαίνει είναι πτυτική μνήμη. Δηλαδή χάνει τα δεδομένα της μόλις απομακρυνθεί η τροφοδοσία. Η RAM έχει με τη σειρά της δύο κατηγορίες, είναι η DRAM και η SRAM. Η DRAM βλέπετε ότι έχει ένα τρανζίστορ και έναν πυκνωτή. Και η χρήση του πυκνωτή δίνει και τον χαρακτηρισμό αναλογική. Άρα λοιπόν η DRAM θεωρείται αναλογική μνήμη. Δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται σε ψηφιακά συστήματα. Ίσα-ίσα όλη η μνήμη, τα DDR, ό,τι έχετε και τα λοιπά στη μνήμη του υπολογιστή, δηλαδή η εξωτερική μνήμη που δεν είναι μέσα στον επεξεργαστή, είναι DRAM. Και το DDR4 που έχετε είναι DRAM. Απλώς, επειδή έχει πυκνωτή, θεωρείται αναλογική μνήμη. Εν τούτης, αποθηκεύει 0 ή 1. Στον αντίποδα βρίσκεται η SRAM, η οποία βλέπετε ότι έχει 6 τρανζίστορ.
Και επειδή χρησιμοποιεί μόνο τρανζίστορ, που είναι ψηφιακά, καθαρά ψηφιακά στοιχεία, θεωρείται ψηφιακή μνήμη. Βέβαια και οι δύο μνήμες χρησιμοποιούνται στα ψηφιακά συστήματα, εντούτοις, όπως σας είπα, η DRAM θεωρείται αναλογική μνήμη, αναλογικό στοιχείο, αναλογική μνήμη, ενώ η SRAM ψηφιακό. Η μνήμη DRAM έχουν πυκνότητες που έχουν διαρροές, γι' αυτό απαιτείται ένα σήμα refresh, περιοδική ανανέωση, απλή κατασκευή, λιγότερο υλικό ανά bit και τα bit αποθηκεύονται ως φορτίες πυκνότητες. Η μνήμη αυτή χρησιμοποιείται ως εξωτερική μνήμη στα DDR slots που προμηθευόμαστε. Αντιθέτως, η άλλη μνήμη, η μνήμη SRAM, είναι η μνήμη που θα δούμε μέσα σε ένα επεξεργαστή, που είναι η κρυφή μνήμη, η cache memory. Και είναι μνήμη πολύ γρήγορη, αλλά μεγάλη σε όγκο και άρα ακριβή. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε εξωτερική μνήμη SRAM, γιατί θα ανέβαινε πάρα πολύ το κόστος. Και οι δύο είναι πτυτικές μνήμες, δηλαδή απαιτούν τροφοδοσία. Η DRAM βέβαια απαιτεί και ανανέωση. Πιο φθηνή, πιο απλή, πιο πυκνή, έχει μεγάλη πυκνότητα, δηλαδή στην ίδια επιφάνεια χωράνε περισσότερα bit αποθήκευσης από ό,τι στην SRAM. Και είναι για γενικού τύπου μνήμη, ενώ η SRAM χρησιμοποιείται ως κρυφή μνήμη. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα ειδών μνήμης, όπως οι ROMs, που συνήθως είναι πάνω στις πλακέτες που φέρουν βασικές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Παλιά, ας πούμε, τα BIOS ήταν με μνήμες ROM. Και υπάρχει ROM κυρίως για ανάγνωση, που μπορεί όμως να διαγραφεί. Αρχικά απαιτούσε τη χρήση ultraviolet ακτινοβολίας για να διαγραφεί. Τώρα βέβαια μεταξελίχθηκε αυτό και έχουμε τις electrically erasable, δηλαδή με κατάλληλα σήματα μπορούμε να τη διαγράψουμε, αλλά βέβαια πια η flash έχει κυριεύσει τα πάντα και γι' αυτό δεν θα δούμε συχνά EEPROM. Ενώ flash βρίσκουμε παντού, βρίσκουμε και μέσα στους επεξεργαστές για παράδειγμα. Το πιο απλό παράδειγμα, το Arduino, αυτή η αναπτυξιακή πλακέτα που έχει να επεξεργαστεί 8-bit, το έχει μέσα μνήμη flash, έχει 32 MB flash και όταν ανεβάζουμε τον κώδικα αποθηκεύεται κατευθείαν στη flash του συστήματος. Ενώ αν δείτε και πλακέτες όπως για παράδειγμα το Raspberry 4 που έχει δυνατότητα να έχει MMC, δηλαδή flash μνήμη, πάνω στον ίδιο τον επεξεργαστή. Ή στην πλακέτα τέλος πάντων. Αλλά δεν έχουμε EEPROM, έχουμε flash μνήμη. Αυτό πρέπει να συγκρατήσουμε, ότι πια όλες οι πλακέτες και όλοι οι επεξεργαστές έρχονται με flash μνήμη. Οργάνωση στο chip, βλέπετε λοιπόν, τα 16 MB μπορεί να είναι ή 1 MB, δηλαδή 1 εκατομμύριο λέξη στο 16-bit ή 2 εκατομμύρια λέξη στο 8-bit. Άρα αυτό συνδέεται με την οργάνωση. Όταν αγοράζουμε μια μνήμη, έχουμε μια χωρητικότητα σε bit και αυτά έχουν χωριστεί σε διαφορετικούς τύπους οργανώσεις. Βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, μια 8 Mbit EEPROM. Τα α είναι address lines, τα d είναι τα data lines και βλέπετε VSS, που είναι συνήθως η γείωση, και το CC, που είναι η τροφοδοσία. Και σε 16 Mbit DRAM, σε μια άλλη απεικόνηση. Υπάρχουν λοιπόν σφάλματα που συναντούνται σε μνήμης, μπορεί να γίνει bit flip, εκεί που είναι 0 να γίνει 1, το οποίο οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, π.χ. παρεμβολές, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κοσμική ακτινοβολία ή ελαττωματική κατασκευή. Και όπως είχατε δει στην ψηφιακή σχεδίαση, για παράδειγμα, ο κώδικας διόρθωσης λαθών Hamming μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διορθώσει αυτά τα προβλήματα. Οι επεξεργαστές έχουν εξελιχθεί πολύ περισσότερο από τις RAM, από τις μνήμες. Γι' αυτό και υπάρχει ένα κενό στις επιδόσεις ανάμεσα στους επεξεργαστές και στις μνήμες. Υπάρχουν τώρα διάφορα πρωτόκολλα DRAM. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι το σύγχρονος DRAM, όπου υπάρχει συγχρονισμός με εξωτερικό ρολόι και
μάλιστα μπορεί να είναι DDR, δηλαδή διπλού ρυθμού, double data rate SDRAM, δηλαδή το πλήρες όνομα είναι DDR παύλα SDRAM. Άστα που το μιλάμε DDR, δηλαδή αν ψάξουμε στο ίδιο να βάλουμε DDR1, ας πούμε, DDR2, 3, 4, δεν βάλουμε και τη λέξη SDRAM, θεωρείται πια αυτονόητο. Μια εσωτερική οργάνωση, βλέπετε πόσο πολύπλοκη είναι, έρχεται λοιπόν μια διεύθυνση, έχει διάφορα κελιά και επιλέγονται με τη διεύθυνση αυτή οι κατάλληλες λέξεις και εξάγονται στο data input-output. Υπάρχουν και κάποια σήματα εδώ, write enable, chip select και το καθεξής. Αυτά τα είχατε δει ψηφιακή σχεδίαση. Αυτά είναι σήματα ψηφιακής σχεδίασης και το ότι έχουν παύλα από πάνω. Απλώς να θυμίσω ότι ενεργοποιούνται στην κατώτερη λογική, στο κατώτερο λογικό επίπεδο. Δηλαδή, αν το τη σχέση είναι 0, τότε θα επιλεχθεί αυτό εδώ πέρα. Και πολλά τέτοια κελιά συνδέονται για να δημιουργήσουν μεγαλύτερες μνήμες. Οι μνήμες ασφαλώς έχουν έναν αυστηρό χρονισμό για ανάγνωση εγγραφή. Βλέπετε εδώ το ρολόι, είναι σύγχρονη μνήμη, οπότε απαιτείται το ρολόι. Αναγνώσεις, read day, nop. Εδώ περιμένουμε no operation, γιατί η μνήμη αυτή η συγκεκριμένη έχει χρόνους καθυστέρησης μέχρι να βρεθούν τα δεδομένα. Γι' αυτό ήρθε εντολή ανάγνωσης, read, και βλέπετε μετά από 3 κύκλους. Άρα εδώ έχει ένα χρόνο καθυστέρησης 3 κύκλων ρολογιού μέχρι να εξάγει δεδομένα. Γι' αυτό ο επεξεργαστής περιμένει nop μέχρι να εξαχθούν τα δεδομένα. Βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν cache latency 2. Έχει αυτή την τιμή, αυτή τη ρύθμιση που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένει 2 κύκλους ρολογιού. Σε κάποια motherboard μπορούμε να πειράξουμε αυτούς τους χρόνους και να τα ρυθμίσουμε. Ας πούμε, αν κάποιος σας πει εγώ έχω motherboard με χρονισμό μνήμης 2225, σημαίνει ότι SDRAM Active Precharge 2, SDRAM του CAS 2, Precharge Delay 2, CAS Latency 5 είναι νούμερα που χαρακτηρίζουν τις μνήμες. Όσο μικρότερα, τόσο καλύτερα. Γι' αυτό θα δείτε, όταν, αν κληθείτε να αγοράσετε μνήμη, καλό είναι να κοιτάξετε αυτούς τους χρονισμούς για να δείτε, γιατί κάποιος θα πει εδώ έχω, ας πούμε, 2 GB. RAM DDR4 και εδώ έχω 2 GB DDR4. Γιατί αυτά τα 2 GB είναι διπλάσια τιμής? Γιατί θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Θα έχουν χαμηλότερους χρόνους καθυστέρησης και πιο γρήγορης εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Να το έχετε αυτό υπόψη σας. Μια εικόνα από ένα BIOS. Ασφαλώς τα σημερινά BIOS τύπου UEFI είναι γραφικού τύπου. Εδώ είναι ένα text mode BIOS. Και μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα CPU-Z, δωρεάν είναι, και να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη μνήμη που φέρει το σύστημά σας και αυτούς τους χρόνους και τις καθυστερήσεις πρόσβασης που έχει. Βλέπετε λοιπόν στο SPD πληροφορίες σχετικά με τις μνήμες. Υπάρχουν και άλλα πρότυπα. RAM. Όχι, δεν έχουν σχέση με τη συχνότητα της RAM. Κάποιος ρωτάει αν οι αριθμοί αυτοί που βλέπουμε, υπήρχε εδώ λέει 2 κύκλους, έχουν σχέση με τη συχνότητα της RAM. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Μία μνήμη καταρχήν, επειδή έχει πολλές συχνότητες, ναι, μία μνήμη μπορεί να παίζει σε διάφορες συχνότητες. Συνήθως την πιο υψηλή συχνότητα αναφέρουμε. Εδώ πέρα βλέπετε ότι αν θέλουμε να την λειτουργήσουμε στα 200 MHz, στο προφίλ αυτό, αυτή η μνήμη λειτουργεί στα 200 MHz. Βλέπετε ότι έχει μεγαλύτερους χρόνους καθυστέρησης, 3-3-3-8. Αν θέλουμε να τη λειτουργήσουμε στα 166 MHz, έχει μικρότερους χρόνους, 2,5-3-3-7. Και ακόμα μικρότερη συχνότητα, έχει μικρότερους χρόνους, 2-2-2-6. Άρα λοιπόν, αναλόγως σε ποια συχνότητα θα λειτουργήσουμε τη μνήμη, από αυτές που υποστηρίζει το προφίλ της, έχουμε και άλλους κύκλους, βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό είναι το SPD. Το SPD είναι μία τεχνική που ο επεξεργαστής ρωτάει την μνήμη σχετικά με τους χρονισμούς που υποστηρίζει κτλ. Οπότε, αν στο BIOS σας, για παράδειγμα, έχει ρύθμιση να γίνει μέσω SPD, να τοποθετηθούν οι ρυθμίσεις μέσω SPD του συστήματος, αυτό σημαίνει ρωτάει τη μνήμη και βρίσκει όλες αυτές τις πληροφορίες και γίνεται αυτόματο configuration. Δηλαδή, γενικότερα θέλετε το SPD, να το έχετε ενεργοποιημένο. Και μην ξεχνάμε ότι αν έχουμε
παραπάνω από ένα slot, παραπάνω από ένα slot για τη μνήμη, τότε θα γίνει ρύθμιση ως προς την πιο αργή μνήμη του συστήματος. Δηλαδή, αν έχουμε μια πολύ αργή μνήμη και μια πολύ γρήγορη μνήμη, τότε θα συγχρονίσουν όλα στην πιο αργή μνήμη. Γι' αυτό καλό είναι να επιλέγουμε δύο ίδιες μνήμες και γρήγορες, γιατί συνεχώς ο επεξεργαστής χρησιμοποιεί τη μνήμη. Τώρα, εξωτερική μνήμη. Εξωτερική μνήμη είναι... Είπαμε λοιπόν, για εσωτερική μνήμη έχουμε τη RAM, DRAM, SRAM και την κρυφή μνήμη κυρίως. Τώρα, για εξωτερικά μέσα αποθήκευσης έχουμε τους δίσκους, δισκέτες, CD, φλασάκια, CD, DVD και μαγνητικές ταινίες. Χρησιμοποιούνται οι μαγνητικές ταινίες και στις μέρες μας. Η μαγνητική δίσκη είναι το θεμέλιο της εξωτερικής μνήμης. Υπάρχουν ακόμα και στις μέρες μας, ειδικά για πολύ μεγάλες χωρητικότητες. Για τους δίσκους, βλέπετε, είναι με αυτή την εικόνα εδώ πέρα. Δηλαδή, έχει το μαγνητικό δίσκο, έχει και την κεφαλή. Και η κεφαλή ψάχνει και βρίσκει το αντίστοιχο τομέα στο δίσκο και το μεταφέρει πίσω στο σύστημα. Το υπόστρωμα μπορεί να είναι αλουμίνιο, γυαλί, κεραμικό. Αυτή είναι η κλασική, ξαναλέω, μαγνητική δίσκη. Γιατί υπάρχουν και οι δίσκοι τύπου flash, οι SSD δίσκοι που ξέρουμε. Τώρα, πώς γίνεται γραφή, ρεύμα διαρρέει το ποινίο γραφής. Υπάρχουν δηλαδή ποινία τα οποία γράφονται. Βλέπετε εδώ έχει διάφορους δίσκους και με την κεφαλή κάθε φορά εδώ με το ποινίο γίνεται αντίστοιχη εγγραφή. Εδώ ταυτόχρονα υποστηρίζει πάρα πολλούς δίσκους, άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα πρόσβασης. Βλέπετε λοιπόν εδώ το δίσκο χωρισμένο σε κομμάτια, σε δίπολα, μαγνητικά δίπολα και με το ποινίο μπορούμε να αλλάξουμε το orientation, δηλαδή εκεί που είναι, εδώ βλέπετε north-south, εδώ είναι south-north, δηλαδή εδώ έχει αλλάξει bit, κάπου είναι το 0, κάπου είναι το 1. Αυτό είναι με οριζόντια πόλωση, γιατί έχουμε και τη δυνατότητα σε άλλους δίσκους με κατακόρυφη πόλωση και άρα χωράνε πολλά περισσότερα bit από το 2005. Υπάρχουν οι δίσκοι, tracks, sector, διάκαινα για συγχρονισμό. Ας πούμε, εγώ έχω ένα δίσκο εδώ πέρα, κάτσε να σας το δείξω. Λοιπόν, εδώ στο γραφείο μου έχω ανοίξει ένα δίσκο, βλέπετε αυτό το δίσκο και η κεφαλή κάνει αυτή την κίνηση. Δηλαδή, αν τον τροποδοτήσαμε από ρεύμα, θα βλέπατε αυτό θα γύριζε και η κεφαλή θα έκανε σύγχυν και θα βρίσκε τα αντίστοιχα δεδομένα. Εδώ έχει ένα πλάτερ μόνο. Δεν είναι όπως αυτό που έχουμε άλλο πλάτερ. Και επίσης, αν θέλετε να συγκρίνετε με ένα δίσκο για λάπτοπ, βλέπετε τη διαφορά. Δηλαδή, ο ένας είναι 3,5 δίσκος και ο άλλος είναι 2,5 δίσκος. Αλλά η λογική είναι η ίδια. Βλέπετε την κεφαλή στο ένα, βλέπετε την κεφαλή στο άλλο. Ομοίως και εδώ, δηλαδή, ο δίσκος του λάπτοπ πάλι έχει... αυτή εδώ τη δυνατότητα, έχει αυτό το δίσκο που γυρίζει. Και αυτό, βλέπετε η διαπαφή εδώ, ότι είναι SATA. Και τους έχω ανοίξει αυτούς τους δίσκους, ασφαλώς είχαν πρόβλημα, click of death, πεθαμένοι δίσκοι είναι. Ξέρετε, κάποιοι, να σας δώσω τώρα ένα tip, αν σας έχει χαλάσει δίσκος, κάτω από εδώ πέρα, από αυτό εδώ το σύστημα, βρίσκονται δύο πάρα πολύ δυνατά μαγνητάκια. Από αυτό, δηλαδή αυτό εδώ πέρα που κρατάει την κεφαλή, έχει δύο πολύ δυνατούς μαγνήτες, οι οποίοι είναι τέλειοι μαγνήτες για το ψυγείο σας. Κολλάνε πάρα πολύ δυνατά. Αν μπορέσετε να τους ξεκολλήσετε, βέβαια, στο YouTube υπάρχει τρόπος πώς βγαίνουν αυτοί οι μαγνήτες. Δεν μπορείς να τους βγάλετε έτσι εύκολα, γιατί έχουν πολύ καλή σύνδεση. Και επίσης, όπως βλέπετε, αυτή η επιφάνεια είναι πολύ ωραία αντανακλαστική για καθρέφτη. Δηλαδή, μπορείτε να το βάλετε κάπου στο γραφείο σας, αν θέλετε ένα καθρεφτάκι, να κοιτάξετε πόσο τέλεια επιφάνεια είναι. Δηλαδή, φαίνεται τώρα η οθόνη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βέβαια, αυτά τα tracks και τα sectors δεν μπορούμε να τα δούμε με κοινό μάτι. Είδατε, δεν φαίνονται καν.
Έχουν λοιπόν δύο ειδών ταχύτητες, σταθερή γωνιακή ταχύτητα και σταθερή γραμμική ταχύτητα. Και βλέπετε εδώ, υπάρχουν δύο τεχνικές για να υπάρχουν αυτά τα tracks. Εδώ είναι σταθερού μεγέθους, δηλαδή όλα έχουν σταθερό μεγέθος. Εδώ βλέπετε ότι άλλοι sectors είναι πολύ πιο μικροί, ενώ όσο πηγαίνουμε προς τα πάνω έχουμε μεγαλύτερο μέγεθος. Οπότε είναι διαφορετικό αυτό εδώ πέρα, σε αντίθεση με αυτό. Μορφοποίηση δίσκου, υπάρχει λοιπόν το format, βέβαια αυτό είναι το low level format, υπάρχει το high level format και το low level format. Το low level είναι όταν στον ίδιο δίσκο δημιουργούνται διάκαινα, ID, bytes χρονισμού κτλ. Ενώ το high level format είναι που κάνουμε format π.χ. να βάλουμε NTFS, X2, X3 κ.ο.κ. Κινήσεις κεφαλής, μεταφορά δίσκου, χρόνος αναζήτησης, καθυστέρηση λόγω περιστροφής, περιστρέφεται ο δίσκος και μετά η κεφαλή ψάχνει το αντίστοιχο αυλάκι, το αντίστοιχο track για να διαβάσει τα δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν μια καθυστέρηση. Βλέπετε εδώ καθυστέρηση περιστροφής, καθυστέρηση που βρίσκει το track και στη συνέχεια που περιμένουμε από τη συσκευή. Βέβαια, στον αντίποδο υπάρχουν οι SSD. Εδώ έχω ένα SSD, απλώς είναι τσιπάκια, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Οι SSD βέβαια έχουν το μειονέκτημα ότι έχουν ένα περιορισμένο αριθμό γραφών. Γι' αυτό απαιτούνται τεχνικές όπως wire leveling για να κατανείμουν τη φθορά ομοιόμορφα σε όλο το δίσκο. Βλέπετε εδώ solid state, hard drive, δηλαδή έτσι με τσιπάκια είναι. Τώρα, mSATA, NVIDIA κτλ. USB flash drive, έχει ένα τέτοιο τσιπάκι flash μνήμης. Είναι τύπου NOR ή NAND, δύο ειδών. Τα NAND είναι που βρίσκονται συνήθως στην αγορά, που είναι τα μικρότερα σε κόστος και όλα τα στοιχεία συνδέονται σε σειρά. Προβλήματα έχουν ότι μπορεί να χαθούν εύκολα, προβλήματα ασφάλειας και το καθεξής. Τώρα υπάρχουν και άλλα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης που πρέπει να τα ξέρουμε, δεδομένου ότι στο μάθημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σας παρουσιάζω κάθε φορά από την ιστορία από πού ξεκινήσαμε, πού βρισκόμαστε προκειμένου να κάνουμε κάποιες εικασίες και υποθέσεις για το πού θα βρεθούμε στο μέλλον. Οι δισκέτες, βλέπετε εδώ, το Omega Z Drive μέχρι το 2003, ήταν η 15η χειρότερη τεχνολογία όλων των εποχών, φορητό μέσω αποθήκευση, δεν μπόρεσε να συναγωνιστεί τα φθηνά CD, όλα είναι θέμα timing. Βγήκε την εποχή που τα CD εκείνη την εποχή ήταν πολύ φθηνά και δεν απέδωσε. Ίδιο μέγεθος με μια δισκέτα. Η NVMe με τους SSD είναι, λέει κάποιος, ρωτάει ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι στην επικοινωνία, στην ταχύτητα μεταφοράς, στο διάβλο δηλαδή. Και τα δυο έχουν μνήμη τύπου flash, αλλά οι NVMe συνδέονται άμεσα στον επεξεργαστή, ενώ οι SSD δίσκοι συνδέονται στο SATA, που ο SATA control συνδέεται στο chipset και υπάρχει μια καθυστέρηση. Άρα και τα δύο έχουν flash μνήμη, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορη επικοινωνία με τους NVMe λόγω του διάβλου επικοινωνίας που έχουν, που είναι direct με τον επεξεργαστή. Λοιπόν, βλέπετε πληροφορίες Just Drive, βελτίωση δίσκων με RAID. Μπορούμε, αν έχουμε πολλούς δίσκους, να τους συνδέσουμε σε ένα μεγαλύτερο δίσκο και υπάρχει το RAID, δηλαδή Redundant Array of Inexpensive Disk ή Independent Disk, δηλαδή μπορείτε να πάρετε 3-4 δίσκους να τους κάνετε ένα RAID. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα RAID, RAID 1, 2, 3, 4, 5. Βλέπετε εδώ πέρα πώς μπορεί να γίνει η κατανομή. Ας πούμε στο RAID 0 έχουμε αντιγραφή, δηλαδή ότι βλέπετε εδώ, μάλλον ας δούμε λίγο τα επίπεδα. Τα δεδομένα στο RAID 0, τα δεδομένα ισοκατανέμονται σε όλους τους δίσκους. Αν έχουμε δύο δίσκους, δηλαδή γράφονται κάτι στον πρώτο δίσκο, κάτι στο δεύτερο. Round robin αποθήκευση, έχουμε αύξηση των επιδόσεων, αλλά αν καταστραφεί ένα δίσκο, θα καταστρέφονται τα πάντα. Γιατί ένα αρχείο θα βρίσκεται λίγα bytes στον πρώτο δίσκο, λίγα bytes στο δεύτερο, λίγα bytes στο τρίτο, λίγα bytes στο τέταρτο και ως συνέπεια, άμα χαθεί ένα δίσκο, χάνονται όλα τα δεδομένα. Άρα δεν έχει καθόλου ασφάλεια αυτό. Απλώς τα συνδέει τους ίδιους δίσκους μαζί. Το ένα είναι το mirroring. Αντιγράφονται τα δεδομένα ενός δίσκου σε ένα άλλο δίσκο. Ακόμα και ένα δίσκο να χαλάσει, τότε μπορούμε να επαναφέρουμε τα δεδομένα. RAID 0.1 είναι που χρησιμοποιείται συνήθως και RAID 5. RAID 5 και RAID 6. Το RAID 5, κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε, για παράδειγμα, να ξέρετε, τρεις δίσκους και η χωρητικότητα είναι όσο είναι το δύο δίσκων.
Δηλαδή αυτή η αναλογία, 2 προς 3, που σημαίνει ότι τα δεδομένα κατανείμονται σε όλους τους δίσκους και στους τρεις δίσκους, στην περίπτωση που έχουμε τρεις δίσκους, και επίσης υπάρχουν και τα parity bits κατανειμμένα, ακόμα και ένας δίσκος να χαλάσει, αν έχουμε τρεις δίσκους με RAID 5, μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε το σύστημά μας και να βάλουμε ένα δίσκο και να επανακάμψει το σύστημα χωρίς να χαθούν δεδομένα. Δηλαδή, επιτρέπει το να χαλάσει ένας δίσκος στο RAID 5. Στο RAID 6 χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί υπολογισμοί ισοτιμίας και μπορούν να χαλάσουν και δύο δίσκοι, αν έχουμε, για παράδειγμα, 5 δίσκους, μπορούμε να χαθούν οι δύο δίσκοι και να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Είναι το μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Βλέπετε εδώ, 1, 2, 3, 4, στους 6 δίσκους εδώ έχουμε 2 bit. Βλέπετε διάφορα block πώς κατανείμονται, ας πούμε block 0, 1, 2, 3, άρα υπάρχει παράλληλη ανάγνωση γραφή στους δίσκους και επίσης υπάρχει ένα block που είναι το parity, δηλαδή ισοτιμία για αυτά τα blocks και το Q που είναι πάλι parity με άλλον αργόριθμο για τη ισοτιμία. Οπότε και ένας δίσκος να καταστραφεί, δηλαδή έστω αυτός ο δίσκος εδώ καταστρέφεται, μπορούμε να επαναφέρουμε τα δεδομένα με τις πληροφορίες που έχουμε στα άλλα block. Αυτά τώρα το βλέπουμε σε NAS. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα NAS, ένα multi-bay NAS, ας πούμε, με τέσσερα slots, 4 δίσκους, το καλύτερο είναι να το κάνετε ένα RAID 5, ώστε και ένα δίσκος από τους 4 να καταστραφεί, να μπορείτε να τοποθετείτε εκεί ένα δίσκο, να τον αλλάξετε και να λειτουργεί μια χαρά. Άρα το RAID, είπαμε για το CD, δεν πολύ χρησιμοποιείται. Ντούτης, εντάξει, κάποτε ήταν το καλύτερο μέσο αποθήκευσης, CD, CD-ROM, CD-RW, όπου κινείται με laser. Και τώρα εδώ, εντάξει, στους υπολογιστές μας, τώρα δεν ξέρω αν κάποιος θα αγοράσει καινούριο υπολογιστή με CD, αλλά ίσως Blu-ray, ή ίσως και με τίποτα. Εγώ προσωπικά έχω να χρησιμοποιήσω CD και εγώ δεν ξέρω από πότε. Βέβαια, εγώ έχω τη λογική ότι όλα γίνονται μέσω δικτύου. Δεν χρειάζεται καν να έχεις σκληρό δίσκο, δεν χρειάζεται καν να έχεις CD, τίποτα. Όλα τα κάνεις μέσω δικτύου, οπότε είμαι της άλλης λογικής. Δεν χρειάζεται καν τοπικό μέσο αποθήκευσης. Και όταν χρειάστηκε να περάσω Windows, όλα έγιναν μέσω δικτύου. Δηλαδή έγινε boot from network και εκτέλεσα το CD των Windows μέσω δικτύου και έγινε εγκατάσταση άνετα. Είναι πολύ χρήσιμη μια δικτυακή υποδομή που σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. CD-ROM λοιπόν, προσπέλαση δεδομένων, άλλα οπτικά μέσα, είπαμε για το CD, CD-RW, DVD, ασφαλώς Blu-ray, επανεγράψιμα DVD. Τώρα βέβαια, μόνο για ταινίες ίσως κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει Blu-ray. Στα ελάχιστα video club τα σημερινά της εποχής μας, μπορεί κάποιος να νοικιάσει υψηλής ποιότητας ταινίες σε Blu-ray, δηλαδή 25GB, 50GB, να δει ταινία 4K και να δει λεπτομέρειες που δεν μπορεί να δει από την τηλεόραση, για παράδειγμα. Και μαγνητικές ταινίες που, όσο παράξενο και να σας φαίνονται, χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Οι μαγνητικές ταινίες ήταν από τον πρώτο τύπο αποθήκευσης και συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τύπους αποθήκευσης, ιδιαίτερα αν θέλει κάποιος να αποθηκεύσει petabytes δεδομένων. Είναι πολύ φθηνό το κόστος ανά byte. Χρησιμοποιείται, να ξέρετε, σε μεγάλες εταιρείες. Για backup είναι πολύ αξιόπιστα, είναι τεχνολογία που αντέχει. Βέβαια, υπάρχει εξέλιξη και τα tape drives είναι ακριβά, βέβαια. Και γι' αυτό, κατά διαστήματα, όταν βγαίνει η νέα γενιά των tape drives, οι εταιρείες αυτές μεταφέρουν τα tapes της μικρότερης χωρητικότητας στα νέα tape drives, προκειμένου να διαφυλάξουν τα δεδομένα τους. Και πάντως, ειδικά, είχα διαβάσει ένα άρθρο στο Spectrum, στο IEEE Spectrum, που τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο που έχουν όλο το footage από όλες τις κάμερες που έχουν γυρίσει και τα λοιπά, δεν τα αποθηκεύουν σε CD και τα λοιπά, τα αποθηκεύουν σε ταινίες και έχουν δηλαδή όλα τα κατέργαστα πλάνα από τις ταινίες, τα αποθηκεύουν πάντα σε μαγνητοταινίες, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με κατάλληλη υγρασία και θερμοκρασία, γιατί είναι το πιο φθηνό μέσο αποθήκευσης και μπορούν να έχουν terabytes ολόκληρα από πληροφορίες. Digital audio tape. Πού είναι αυτές οι κασέτες. Λοιπόν, τέλειωσε αυτή η διάλεξη και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο iQuiz, όπου θα έχετε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα τα ανοίξω, να συνδεθείτε. Επιθυμίζω, 9 η ώρα σήμερα,
θα ανοίξουμε το εργαστήριο, την αίθουσα αυτή και είναι το τελευταίο εργαστήριο στην αρχιτεκτονική. Οπότε καλό είναι να συνδεθείτε. Λοιπόν, quiz. Πού είμαστε? Να το quiz. Και ο κωδικός σήμερα για την θεωρία. Check. Πήραμε το check και μπορούμε να πατήσουμε start game για να ξεκινήσουμε. Οπότε συνδεθείτε. Λοιπόν, μόλις πάει και 15, θα πατήσω Start Game. Άρα, ξεκινάμε το παιχνίδι τώρα. Κλείνω την καταγραφή σε αυτό το σημείο. Παραμένω κοντά σας, βέβαια, μέχρι το πέρας του iQuiz.